εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κελίδος και σώσον αγαθέ διασούτας ψυχάς ημών. Αμήν. Σήμερα θα ήθελα να συζητήσουμε και να μιλήσουμε για την ύπαρξη του Παραδείσου και της Κολάσεως. Για την ύπαρξη του Θεού και του Διαβόλου. Πολλοί άνθρωποι κάνουν το εξής, θα έλεγα θέτουν στο μυαλό τους την εξής σκέψη, ότι πάντοτε υπάρχουν δύο, το καλό και το κακό. Ο Θεός και από την άλλη υπάρχει ο διάβολος. Εάν όμως υπάρχουν και οι δύο, αν υπάρχουν και οι δύο απ' αρχής, τότε έχουμε δύο πηγές, θα λέγαμε, οι οποίες πηγάζουν, η μία την καλοσύνη και την αγάπη, η άλλη πηγάζει την κακότητα. Άρα θα έχουμε διαρχία. Θα έχουμε το Θεό του καλού και το Θεό του κακού. Υπάρχει λοιπόν ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού ή υπάρχει μόνον ο ένας? Υπάρχει Θεός, υπάρχει και διάβολος? Υπάρχει κόλασης, υπάρχει και παράδεισος? Αυτό είναι το οποίο θέλω έτσι με λίγα απλά λόγια να το δούμε για να το κατανοήσουμε. Υπάρχει φως και σκοτάδι, υπάρχει ζέστη και κρύο, ή είναι έννοιες οι οποίες στην ουσία και στην πραγματικότητα δεν υπάρχουν. Δηλαδή το κακό είναι υπαρκτό ή μόνο το αγαθό είναι υπαρκτό, το καλό? Υπάρχει το κακό? Υπάρχει πηγή του κακού ή δεν υπάρχει? Υπάρχει φως, υπάρχει και σκοτάδι? Ποιο από τα δύο είναι υπαρκτά? Φυσικά θα μου πείτε, μα υπάρχει και το φως, υπάρχει και το σκοτάδι. Αυτό το βιώνουμε κάθε μέρα, ότι και το βλέπουμε ότι υπάρχει και το φως, υπάρχει και το σκοτάδι. Το βιώνουμε. Βλέπουμε τώρα αναμένο το τζάκι. Βλέπουμε τη ζέστη που υπάρχει. Άμα σβήσει το τζάκι, θα διαπιστώσουμε το κρύο που υπάρχει. Ναι, αλλά ποια από τα δύο είναι όμως στην ουσία υπαρκτά? Το τζάκι ή το κρύο? Η θέρμαση ή το κρύο? Ή μήπως το κρύο είναι η απουσία της θερμάνσεως? Δηλαδή, λείπει η ζέστη και αφού δεν υπάρχει η ζέστη, γι' αυτό υπάρχει το κρύο. Άρα το κρύο δεν είναι υπαρκτό. Δεν υπάρχει κρύο. Υπάρχει μόνο ζέστη. Που όταν φύγει από τη μέση η ζέστη, τότε έρχεται και καταλαμβάνει τη θέση του στο κρύο. Το ίδιο ακριβώς γίνεται με το φως. Υπάρχει φως, υπάρχει και σκοτάδι. Το σκοτάδι πώς έρχεται? Έρχεται
Γιατί φεύγει το φως, φεύγει ο ήλιος. Απουσιάζει ο ήλιος και η απουσία του ηλίου που σκορπά το φως γεννά το σκότος. Μας φέρνει το σκοτάδι. Εάν ο ήλιος παρέμενε ακίνητος και στη θέση του και η γη φυσικά δεν γύριζε και έμεναν ακίνητα, τότε θα διαπιστώναμε ότι θα είχαμε συνέχεια φως. Άρα το σκοτάδι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σκοτάδι πάνω στη γη. Υπάρχει γιατί φεύγει ο ήλιος, γυρίζει η γη και χάνουμε τον ήλιο. Και γι' αυτό βλέπουμε το σκοτάδι. Αυτή τη στιγμή μέσα εδώ στο χώρο που είμαστε, στην αίθουσα, στην αίθουσα που είμαστε, είναι αναμένα τα φώτα. Δεν υπάρχει σκοτάδι, ακριβώς γιατί υπάρχει το φως. Δεν υπάρχει το σκοτάδι. Το σκοτάδι θα έρθει μόνο αν φύγει το φως. Όσο υπάρχει φως και αν παραμένει το φως, δεν υπάρχει σκοτάδι επομένως. Άρα το σκοτάδι δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι υπαρκτό. Είναι ανύπαρκτο. Είναι απουσία στην ουσία του φωτός. Δεν υπάρχει φως και γι' αυτό έρχεται το σκοτάδι. Ομοίως, δεν υπάρχει κρύο όταν υπάρχει ζέστη. Όταν υπάρχει ζέστη και είναι ο ήλιος ή οτιδήποτε άλλο προκαλεί τη ζέστη, αυτομάτως το κρύο εγκαταλείπει το χώρο. Γιατί είναι μη υπαρκτό το κρύο. Δεν υπάρχει κρύο. Δεν υπάρχει κρύο. Όπως δεν υπάρχει και σκοτάδι. Βιώνουμε το κρύο λόγω της απουσίας της θερμάνσεως. Βιώνουμε το σκοτάδι διότι φεύγει το φως. Άρα μας ρωτήσει κάποιος, υπάρχει το σκοτάδι, υπάρχει το κρύο, πρέπει να απαντήσουμε ότι δεν υπάρχει κρύο. Είναι ανύπαρκτο το κρύο. Γίνεται υπαρκτό λόγω του ότι λείπει η θέρμανση. Παρούσης της θερμάνσεως δεν υπάρχει κρύο. Όταν υπάρχει το φως και είναι παρόν το φως, δεν μπορεί ποτέ να δημιουργηθεί σκοτάδι. Άρα και ο παράδεισος που το φως εκεί είναι ο Θεός, όσο υπάρχει Θεός, δεν μπορεί να υπάρξει σκότος. Άρα αυτό καθιστά την κόλαση ανύπαρκτη. Γιατί η κόλαση είναι σκότος. Καθιστά την κόλαση ανύπαρκτη. Στην ουσία δεν υπάρχει το κακό. Στην ουσία δεν υπάρχει ο διάβολος με αυτή την έννοια που σας λέω. Διότι ο διάβολος γίνεται διάβολος λόγω της απουσίας του αγαθού. Το ότι ως άγγελος δεν πράττει το αγαθό. Το ότι δεν πράττει το αγαθό. Και αφού δεν πράττει το αγαθό, αυτομάτως ελείποντος το αγαθού υπάρχει το κακό. Γιατί το κακό δεν είναι αυθύπαρκτο. Γιατί αν ήταν αυθύπαρκτο το κακό και υπήρχε το κακό και προϋπήρχε το κακό, τότε έχουμε αθανασία του κακού. Είναι αθάνατο το κακό. Όπως είναι αθάνατος ο Θεός. Και θα είχαμε και δύο πηγές. Την πηγή του καλού και την πηγή του κακού. Τα πάντα και εν πάση Χριστός. Στα πάντα υπάρχει μόνο ο Χριστός, το φως. Εμείς όταν διώχνουμε τον Χριστό, βιώνουμε την κόλαση. Εμείς όταν σβήσουμε τη θέρμανση, βιώνουμε το κρύο. Εμείς όταν διώξουμε τη ζωή
βιώνουμε το θάνατο. Εμείς όταν διώξουμε το φως, βιώνουμε το σκοτάδι. Στην ουσία είναι ανύπαρκτα. Δεν υπάρχουν. Για να είναι υπαρκτά δύο πράγματα, πρέπει να μπορούν να σταθούν μαζί. Δηλαδή, εγώ είμαι υπαρκτός. Ο πατήρ Αυγουστίνος είναι υπαρκτό πρόσωπο. Ταυτόχρονα μπορεί να υπάρχω και εγώ, μπορεί να υπάρχει και ο πατήρ Αυγουστίνος και μάλιστα στον ίδιο χώρο. Ενώ προσέξτε, το φως δεν μπορεί να βρεθεί στον ίδιο χώρο μαζί με το σκοτάδι. Δεν μπορεί να συνυπάρχουν. Γιατί? Διότι το ένα από τα δύο είναι ανύπαρκτα. Και ανύπαρκτο είναι το σκοτάδι. Το φως μπορεί να υπάρχει συνέχεια. Αλλά όταν ανάψω το φως, φεύγει το σκοτάδι. Άρα το σκοτάδι είναι ανύπαρκτο. Μου δημιουργείται, εντός εισαγωγικών το δημιουργείται, γιατί λείπει το φως. Το ίδιο. Το κρύο είναι ανύπαρκτο. Διότι και τα δύο μαζί δεν μπορούν να κάτσουν. Όπως κάθομαι εγώ και ο πατήρ Αυγουστίνος στον ίδιο χώρο, δεν μπορεί να συνυπάρχουν και αφού δεν μπορούν να συνυπάρξουν, το ένα από τα δύο είναι ανύπαρκτο. Όπου υπάρχει Θεός, δεν μπορεί να υπάρχει το κακό. Η απουσία του Θεού φέρνει στην επιφάνεια το κακό. Διώχνει ο άνθρωπος το Θεό και έτσι γεννιέται το κακό. Έρχεται το κακό. Με αυτή λοιπόν την έννοια δεν υπάρχουν επάνω στον ουρανό, θα λέγαμε, δύο πηγές. Το καλό και το κακό. Ο Θεός, η πηγή του καλού, και ο διάβολος που είναι η πηγή του κακού. Ο διάβολος δεν είναι η πηγή του κακού. Είναι ένα πρόσωπο ο διάβολος, το οποίο ήταν για να υπηρετεί το καλό. Έπαψε να υπηρετεί το καλό και γι' αυτό δημιουργήθηκε το κακό. Εάν επιστρέψει ο διάβολος και υπηρετεί το καλό, χάνεται αυτομάτως το κακό. Παντελώς. Δεν είναι αυτή η παρτώ. Δεν μπορεί να υπάρχει. Και δεν υπάρχει. Υπάρχει ο αιωσφόρος σαν προσωπικότητα. Αλλά σαν προσωπικότητα είναι για να υπηρετεί το Θεό. Ξέκλεινε του σκοπού του και επειδή ξέκλεινε του σκοπού του και δεν υπηρετεί το καλό, οπότε πάω ακριβώς τη ελλείψη του καλού, έρχεται το κακό. Τη ελλείψη της ζωής γεννιέται ο θάνατος. Το ίδιο λοιπόν επαναλαμβάνω γίνεται και με τη ζέστη. Βάλτε τη ζέστη και το κρύο μαζί. Δεν κάθονται. Δεν μπορεί να υπάρξει κρύο και ζέστη μαζί. Άρα ένα από τα δύο είναι ανύπαρκτο. Ποιο είναι ανύπαρκτο? Το κρύο. Γιατί τη ζέστη μπορώ να την έχω. Το κρύο είναι ανύπαρκτο όμως. Και έρχομαι τώρα στο θεολογικό μέρος, που είναι ο παράδεισος και η κόλαση. Μπορεί ο Θεός της αγάπης να δημιούργησε έναν τόπο που να λέγεται κόλαση? Είναι δυνατόν δηλαδή να υπάρχει ένας τόπος όπου υπάρχει απόλυτο σκοτάδι και ένας άλλος τόπος όπου υπάρχει απόλυτο φως? Να έχουμε δύο τόπους? Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Θα μου πείτε, μα το Ευαγγέλιο το λέει όμως, ότι από εδώ υπάρχουν οι κόλαση, στα δεξιά, αριστερά του Θεού η κόλαση, δεξιά του Θεού είναι ο παράδεισος. Και το λέει ο Χριστός, πορεύεστε απ' εμού οι κατηραμένοι, εις το πύρ το αιώνιον, το ετοιμασμένο της Αγγέλης. Για τους δαίμονες. Πορεύεστε
λέει στους άλλους από εκεί. Προς τη βασιλεία των ουρανών, προς τον παράδεισο. Χωρίζει ο Χριστός σε ερήφια και σε πρόβατα. Και τα μεν πρόβατα εννοεί τους καλούς χριστιανούς που θα πάνε σε ένα τόπο που λέγεται παράδεισος, ο δε άλλος τόπος είναι η κόλαση. Μας έχει το παράδειγμα του πλουσίου και του Λαζάρου. Του φτωχού Λαζάρου. Και φαίνεται ότι ο Λάζαρος πηγαίνει σε έναν τόπο που βιώνει και ζει τον παράδεισο, ενώ πηγαίνει σε έναν άλλον τόπο, ο πλούσιος, όπου λέει σας παρακαλώ, λέει, Κύριε να αναστηθώ, λέει, να επιστρέψω, έχω αδέρφια λέει κάτω στη γη, να τους πω τουλάχιστον εκείνοι να ζήσουν σωστά, να μην έρθουν και αυτοί εδώ στον τόπο της βασάνου, να μην υποφέρουν. Και του λέω, Χριστός, δεν χρειάζεται, λέει, έχουν τον νόμο και τους προφήτες κάτω, δεν χρειάζεται να πας εσύ. Αν θέλουν να εφαρμόσουν, είναι καταγεγραμμένα το τι πρέπει να κάνουν. Να πάρουν τα βιβλία να διαβάσουν. Η Αγία Γραφή και οι πατέρες όταν μας μιλάνε, είναι ξεκάθαρο ότι αφήνει την αίσθηση ότι υπάρχουν δύο τόποι. Ο τόπος του Παραδείσου και ο τόπος της Κολάσεως. Είναι όμως δυνατόν να υπάρχει τόπος χωρίς φως, γιατί η κόλαση είναι το απόλυτο σκοτάδι. Εάν υπάρχει τόπος που δεν υπάρχει φως, τότε ο Θεός θα φτάσουμε να πούμε ότι δεν είναι πανταχού παρόν. Υπάρχει λοιπόν τόπος που ο Θεός δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν. Ποιο μέρος είναι αυτό που ο Θεός δεν μπορεί να είναι πανταχού παρόν? Σε ποιο μέρος μπορεί να είναι που να λείπει η θεότητα, αφού τα πάντα και εν πάση Χριστός? Δεν υπάρχει τόπος που μπορεί να μην είναι ο Θεός. Άρα αφού ο Θεός είναι φως, αφού ο Θεός είναι ζωή, παντού υπάρχει φως και ζωή. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει τόπος, συγκεκριμένος τόπος που να έχει σκοτάδι. Που να βιώνει ο άνθρωπος και να ζει μέσα σε ένα σκοτάδι. Δηλαδή να βλέπει και ένα σκοτάδι. Δεν μπορεί να υπάρχει σαν τόπος. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός σε αυτό που λέω. Γιατί εάν υπήρχε αυτό το πράγμα, επαναλαμβάνω ότι θα είχαμε τότε στη θεολογία διαρχία. Δηλαδή δύο αρχηγούς. Έναν αρχηγό του καλού θα ήταν ο Θεός μας, ο Χριστός μας, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, και την άλλη πλευρά θα είχαμε τον αρχηγό του κακού που θα ήταν ο διάβολος. Θα είχαμε δύο εξουσίες. Υπάρχει μία εξουσία μονάχα. Μία αρχή του παντός. Δεν υπάρχει δεύτερη. Δεν υπάρχει δεύτερη. Και πολλοί Άγιοι, άμα πάτε με λεπτομέρειες, αναφέρονται σε αυτά όλα που σας λέω, αλλά θα λέγαμε ότι είναι ψηλά γράμματα. Και γι' αυτό οι πατέρες πολλές φορές δεν αναφέρονται σε αυτά έτσι με λεπτομέρεια. Δεν αναφέρονται με λεπτομέρεια. Γιατί την ώρα που μίλαγε και ο Χριστός, την ώρα που μίλαγαν και οι Άγιοι, την ώρα που μιλούσαν οι πατέρες, δεν ήταν όλος ο κόσμος σε ένα επίπεδο πνευματικό που θα μπορούσε να κατανοήσει αυτό που σας έλεγα. Όταν ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κατανοήσει ότι η γη γυρίζει γύρω από τον εαυτό της. Και έλεγε ότι ο ήλιος κινείται. Και ανατέλει ο ήλιος από την Ανατολή και πάει στη Δύση. Και δεν μπορούσε να καταλάβει ότι η γη ήταν εκείνη που γύριζε γύρω από τον εαυτό της. Όταν λοιπόν δεν μπορούσε να καταλάβει απλά γεγονότα ο άνθρωπος και να τα εξηγήσει, θα μπορούσατε να φανταστείτε να πει ο Χριστός εκείνη τη στιγμή ότι δεν μπορεί να υπάρχει διαρχία, δεν μπορεί να υπάρχουν δύο θεότητες που η μία πηγάζει το καλό, η άλλη πηγάζει το κακό?
αλλά ότι είναι μία η πηγή και αυτή είναι η πηγή του καλού. Δεν μπορούσαν οι άνθρωποι να το αντιληφθούν. Δεν θα μπορούσε να τους γίνει κατανοητό μέσα στον εγκεφαλό τους. Και γι' αυτό μιλάει ακριβώς με τα παραδείγματα και τα Ευαγγέλια μιλάνε με τα παραδείγματα αυτά που σας είπα. Αυτό λοιπόν καθιστά την κόλαση σαν τόπο ανήπαν. Δεν υπάρχει τέτοιος τόπος πουθενά όπου μπορεί να πάει η ψυχή του ανθρώπου ή ο άνθρωπος με τα θάνατα. Όμως, ενώ δεν υπάρχει τέτοιος τόπος όπου βασιλεύει το απόλυτο σκοτάδι, γιατί παντού είναι ο Θεός, μπορεί να συμβεί το εξής όμως. Ο άνθρωπος να βιώνει το σκοτάδι. Ενώ υπάρχει φως, ο άνθρωπος τώρα να βιώνει το σκοτάδι. Και αυτό να του κάνει τη ζωή του, την υπόλοιπη ζωή του, την άλλη ζωή του, να του την κάνει κόλαση. Γιατί κόλαση τι σημαίνει? Κόλαση σημαίνει ότι υποφέρω, βασανίζομαι. Και γι' αυτό στην κόλαση δεν μας βασανίζει ο διάβολος. Στην κόλαση δεν μας βασανίζει ο διάβολος. Στην κόλαση και ο διάβολος βασανίζεται. Και ο ίδιος λένε οι πατέρες ότι υποφέρει. Γιατί βιώνει αυτό το πράγμα, την κόλαση στον εαυτό μου. Δηλαδή, δεν υπάρχει φως. Υπάρχει. Δεν είναι μαρτύριο και βασανιστήριο για αυτόν ο οποίος είναι τυφλός και δεν βλέπει σε ολόκληρη του τη ζωή. Δεν βασανίζεται και υποφέρει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος ενώ υπάρχει το φως, αυτός κινείται στο σκοτάδι. Ενώ είναι παντού φως. Όμως ο τυφλός βασανίζεται και υποφέρει. Βασανίζεται όχι γιατί τον βασανίζει ο Θεός ή τον βασανίζει το φως, αλλά γιατί του ιδίου τα μάτια είναι χαλασμένα και δεν βλέπει το φως. Αυτή είναι η κόλαση. Αυτή είναι η κόλαση. Βιώνει το απόλυτο σκοτάδι ο άνθρωπος λόγω και υποφέρει λόγω των ιδίων του αμαρτημάτων, τα οποία τον κάνουν τυφλό. Και δεν μπορεί να δει πλέον το φως. Ενώ υπάρχει φως παντού, ενώ σκορπίζει παντού φως, ενώ υπάρχει παντού η χαρά του Θεού, εντούτοις ο άνθρωπος δεν μπορεί να το δει αυτός στην άλλη ζωή. Βιώνει μόνος του το απόλυτο σκότος. Όπως βιώνει μόνος του και την απόλυτη σιωπή. Δεν ακούει, ή μόνο δεν βλέπει, δεν ακούει κιόλας. Οπότε δεν μπορεί να καταλάβει έναν άλλος δίπλα του. Λόγω δικής του πάλι βλάβης των αμαρτημάτων του. Και έρχεται το επόμενο βασανιστήριο που βιώνει και είναι η μοναξιά του. Αφού δεν βλέπει. Δεν ακούω τίποτα δίπλα μου. Δεν καταλαβαίνω κανέναν δίπλα μου. Αυτομάτως αρχίζω και βιώνω λόγω των δικών μου αμαρτημάτων, μια τεράστια μοναξιά. Βάλτε έναν άνθρωπο λοιπόν μέσα στον παράδεισο, σε αυτές τις καταστάσεις. Να μην μπορεί να αισθάνεται την παρουσία κανενός, να μην μπορεί να ακούει κανέναν, να μην μπορεί να βλέπει κανέναν και να ζει μέσα στο σκοτάδι. Και να είμαι στον παράδεισο αυτός. Η ζωή του θα είναι κόλαση. Αυτή είναι η κόλαση. Αυτή είναι η κόλαση. Ενώ τα παιδιά του Θεού, αυτοί που έζησαν κοντά στο Χριστό, αυτοί που αγάπησαν κοντά στο Χριστό, αυτοί που αγωνίστηκαν κατά των αμαρτημάτων τους, θα βιώνουν και θα βλέπουν το φως, θα βιώνουν και το διπλανό τους, θα βλέπουν, δεν θα αισθάνονται μόνοι, θα αισθάνονται τη χαρά, θα αισθάνονται τα πάντα.
θα βιώνουν τα πάντα στην τελειότητα, κάποιοι θα βιώνουν τη μοναξιά τους. Κάποιοι θα βιώνουν μόνοι τους το σκότος. Και αυτό θα τους κάνει να υποφέρουν. Αυτό είναι στην ουσία η κόλαση. Και μάλιστα θα υποφέρουν ακόμα περισσότερο γιατί θα σκέφτονται ότι τώρα θα ζήσω έτσι την υπόλοιπη μου ζωή αιώνια, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Θα τη ζήσω αυτή την υπόλοιπη ζωή αιώνια. Δηλαδή τι σημαίνει αιώνια? Αν υποφέρει κάποιος άνθρωπος που εδώ είναι τυφλός και ζει 70, 80, 90 χρόνια και λέει η ζωή μου ήταν κόλαση γιατί ποτέ μου δεν είδα το φως, ποτέ μου δεν ευχαριστήθηκα κάτι, ποτέ μου δεν μπόρεσα να αντιληφθώ πως είναι εκεί. Και αυτό είναι ένα μαρτύριο για όλοι 80-90 χρόνια. Σκεφτείτε τι μαρτύριο τώρα θα υπάρχει στον άνθρωπο εκείνο που πλέον θα είναι εις αιώνας αιώνων αιώνια τυφλός. Να είναι μέσα στο Θεό, να είναι μέσα στο φως του Θεού, να είναι μέσα στη ζωή και εκείνος να βιώνει το θάνατο. Αυτός να βιώνει τη μοναξιά. Αυτός να βιώνει το σκοτάδι. Όχι γιατί απουσιάζει το φως, αλλά γιατί ο ίδιος πλέον δεν μπορεί να δει το φως. Και γι' αυτό βιώνει ο ίδιος την κόλαση. Ο ίδιος υποφέρει. Θα θυμηθείτε ένα άλλο παράδειγμα που σας είπα με τη θάλασσα. Η θάλασσα είναι για να χαίρεται ο άνθρωπος, όπως είπαμε. Πάει το καλοκαίρι, πέφτει μέσα, κολυμπάει, απολαμβάνει τη χαρά του δροσερού νερού. Και δροσίζεται. Και όλοι γελάνε και όλοι ευχαριστούνται και όλοι απολαμβάνουν τον ήλιο, απολαμβάνουν τη φύση, απολαμβάνουν το δροσερό νερό. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι που πέφτοντας μέσα στη θάλασσα, όπως σας είπα σε άλλη συναξή μας, υποφέρουν. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτοί οι οποίοι έχουν ανοιχτές πληγές ή κοψίματα επάνω στο σώμα τους. Αν έχεις ανοιχτή πληγή και μπεις μέσα στο θαλασσινό νερό, σουρουφλίστηκες. Η ίδια η θάλασσα, το ίδιο το δροσερό νερό που υπάρχει στη θάλασσα μέσα, εσένα θα σου φαίνεται, σε σένα θα φαίνεται, όχι ότι είναι. Εσύ το αισθάνεσαι έτσι, γιατί το διπλανό σου το αισθάνεται σαν δροσιά. Εσύ όμως το αισθάνεσαι σαν καυστική ενέργεια επάνω σου. Εσύ αισθάνεσαι ότι είναι καυστική ενέργεια επάνω σου. Αισθάνεσαι ότι σε καίει το δροσερό νερό. Και αρχίζεις και φωνάζεις, σκέφτομαι, τσουρουφλίζομαι, πονάω, υποφέρω. Αλλά όσο και να το λες, μες στην απόλυτη μοναξιά όταν είσαι, δεν βλέπεις, δεν ακούς, δεν έχεις αίσθηση του χώρου. Όσο και να το λες, δεν πρόκειται να βγάλει κανένας τίποτα. Και θα φωνάζεις μόνος σου. Εις αιώνας αιώνων για πάντα. Δεν υπάρχει γυρισμός. Αυτή είναι η κόλαση. Και να σκέφτεται ο άνθρωπος ότι γιατί έπαθα όλα αυτά. Γιατί τα έπαθα όλα αυτά. Και δεν θα λέει έκανα αυτό το αμάρτημα. Και δεν έκλεισα την πληγή μου. Όχι γιατί αμάρτησα. Γιατί ο άνθρωπος είναι αδύνατο να μην αμαρτήσει πάνω στη γη. Αλλά γιατί δεν μετάνιωσα. Όχι γιατί έκανα μια πληγή πάνω στο σώμα. Είναι αδύνατον ο άνθρωπος όσο ζει να μην πληγιάσει το σώμα, το πνευματικό του σώμα, το σώμα της ψυχής του. Εδώ μες στον παράδεισο ήταν και μάρτυρας. Πολύ περισσότερο θα μαρτήσει, λένε οι Άγιοι Πατέρες, επάνω στη γη και θα έχει πληγές. Αλλά ήρθε ο ιατρός, ο Χριστός μας, που μας έδωσε το φάρμακο να θεραπεύσουμε και να κλείσουμε τις πληγές μας. Θα υποφέρουμε λοιπόν σκεπτόμενοι, όχι γιατί κάναμε το τάδε, αλλά το γιατί δεν πήγαμε
να ζητήσουμε μια συγγνώμη, να μετανοήσουμε και να πούμε στον ιατρό των ψυχών και των σωμάτων ημών να μας δώσει το φάρμακό του που είναι άφεση αμαρτιών και ζωή αιώνιος. Γιατί δεν πήραμε το φάρμακο. Είναι αυτό που έπαθε ο Αδάμ. Θυμηθείτε τι έπαθε ο Αδάμ. Αμάρτησε. Όταν αμάρτησε δεν πετάχθηκε έξω του παραδείσου. Δεν πετάχθηκε έξω του παραδείσου. Δεν άνοιξε την πόρτα του παραδείσου, πάπ και πετάχθηκε αμέσως έξω. Παρέμενε μέσα στον παράδεισο. Αμαρτωλός αλλά μέσα στον παράδεισο ήταν. Αλλά όταν πήγε ο Θεός και του λέει «Αδάμ, Αδάμ, πού είσαι» και αντί να πει συγγνώμη στο Θεό για αυτά τα οποία είχε κάνει, κοίταξε να ξεφύγει, κοίταξε να κοροϊδέψει το Θεό, κοίταξε να τον ξεγελάσει το Θεό. Και αντί να μετανοήσει, το αποτέλεσμα του ήταν, δεν είπε συγγνώμη και τότε ο Θεός το δείξε την πόρτα. Έτσι, και όσοι είπανε και χάσουν τη βασιλεία του Θεού και βιώνουν την κόλαση, θα τη βιώνουν όχι γιατί αμάρτησαν, αλλά θα βιώνουν την κόλαση γιατί δεν μετανόησαν. Γιατί δεν έτρεξαν να ζητήσουν από τον Χριστό, έστω να προλάβουν να του πούν ήμαρτον και να πάρουν το φάρμακο της αθανασίας, το φάρμακο της ζωής, που είναι η Θεία Κοινωνία. Γι' αυτό θα σκέφτεται και θα λένε κοίταξε τι έκανα, τι έχασα. Και μόνο πάλι λέει αυτή η τύψη της συνειδήσεως, οι πατέρες αναφέρουν ότι εάν τώρα ο άνθρωπος αμαρτάνει και έχει μια τύψη συνειδήσεως και τον ενοχλεί πολλές φορές, αυτή η τύψη συνειδήσεως τον ενοχλούν, εκεί λέει θα είναι στην ιωστή. Γιατί πλέον δεν θα υπάρχει δρόμος επιστροφής. Δεν θα υπάρχει δρόμος επιστροφής. Και θα σκέφτεται και θα λέει τι έπαθα, γιατί το έκανα και γιατί δεν πήγα πίσω να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά δεν υπάρχει τρόπος σωτηρίας. Και αυτό θα τον βασανίζει ακόμα περισσότερο, το ότι δεν θα υπάρχει τότε δρόμος γυρισμού. Γιατί μας δόθηκε. Γιατί ο άνθρωπος ξαναμάρτησε. Και ξαναμάρτησε μέσα στον παράδεισο. Και του δόθηκε η ευκαιρία να τα διορθώσει. Και ήρθε ο Χριστός ο ιατρός των ψυχών. Και είναι τώρα η ευκαιρία. Και γι' αυτό λέει νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας. Δεν λέει ότι υπάρχει και άλλη μέρα σωτηρίας κάπου. Τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Αν λοιπόν από εμάς εξαρτάται το τι θα βιώσουμε στην άλλη ζωή. Θα είμαστε μαζί με εκείνους οι οποίοι θα βλέπουν και θα χαίρονται το φως, θα χαίρονται το Θεό, θα είναι μέσα στη δροσιά του παραδείσου ή θα ανήκουν σε εκείνους οι οποίοι θα έχουν απολέσει τους πνευματικούς οφθαλμούς και δεν θα μπορούν να βλέπουν το φως. Οπότε θα υποφέρουν. Αυτό λοιπόν δημιουργεί την κόλαση στη ζωή μας. Όχι σαν τοποθεσία, επαναλαμβάνω. Ο άνθρωπος λοιπόν βιώνει την κόλαση, θα τη βιώνει ευρισκόμενος στην ουσία μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Θα είναι μέσα στα χέρια του Θεού και θα βιώνει αυτή την τρομερή κόλαση στον εαυτό του. Και γι' αυτό άμα δείτε η εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας, ο Αγιογράφος θέλοντας να αποδώσει η Ορθόδοξη Αγιογραφία ακριβώς αυτό που σας λέω, άμα είχαμε εδώ μια εικόνα Δευτέρας Παρουσίας, θα βλέπατε ότι έχει το Χριστό που φωτίζει παντού από πάνω που βγαίνει σαν τον ήλιο. Παντού πέφτουν οι ακτίνες, αλλά ενδιάμεσα στη μέση μια ακτίνα γίνεται κόκκινη. Και προσέξτε, είναι μες στη μέση. Δεν είναι κάπου αλλού. Δεξιά και αριστερά είναι παράδεισος. Άρα αυτή τι δείχνει? Ότι είναι μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Η κόκκινη αυτή γραμμή που ονομάζεται τους Αγίους Πατέρες κόλαση, που ονομάζεται τους Αγίους Πατέρες πύρινος ποταμός, είναι μέσα στην αγκαλιά του Θεού.
Είναι μέσα στο φως του Θεού. Είναι μια ακτίνα φωτός που φεύγει και πάει πάνω και σε αυτούς τους ανθρώπους. Τους μη μετανοήσαντες. Προς όλους αυτούς που δεν μετανόησαν. Που δεν θέλησαν να μετανοήσουν. Προς όλους αυτούς που δεν θέλησαν να γιατρευτούν. Αυτή λοιπόν η ακτίνα φωτός, αντί αυτούς να τους ευεργετεί, αυτοί θα αισθάνονται την ακτίνα του φωτός ως καυστική ενέργεια επάνω τους. Και αυτό θα τους κάνει το υπόλοιπο του βίου τους, το υπόλοιπο της ζωής τους, θα το μετατρέψει σε κόλαση. Και ενώ θα είναι μέσα στην αγκαλιά του Θεού. Εάν λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε, να κυριολεκτήσουμε θεολογικά, θα λέγαμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κόλαση σαν τόπος συγκεκριμένος. Ότι εκεί υπάρχει κόλαση. Την κόλαση τη δημιουργεί ο άνθρωπος, διότι δεν μπορεί να βιώσει μόνος του το Θεό πλέον. Δεν μπορεί να τον βιώσει. Δεν μπορεί να βιώσει τη ζωή. Οπότε βιώνει το θάνατο. Δεν μπορεί να βιώσει τη χαρά και την ευτυχία. Άρα βιώνει τη θλίψη. Δεν μπορεί να βιώσει την ειρήνη. Άρα βιώνει τον πόλεμο. Δεν μπορεί να βιώσει το φως. Άρα γέμεται το σκοτάδι. Και όλα αυτά όμως, επαναλαμβάνω, τα παθαίνει, διότι ο ίδιος είναι υπαίτιος. Δεν φταίει ο Θεός. Ο Θεός είναι πηγή του καλού. Είναι πηγή ζωής, πηγή φωτός. Και θέλει κάθε άνθρωπον ερχόμενον πάνω στη γη να γευτεί αυτό το φως. Αλλά αν ο άνθρωπος δεν το θέλει, δεν έρχεται ποτέ ο Θεός να το ζώρει, να το επιβάλλει τη δική του άποψη και γνώμη. Λένε οι Άγιοι Πατέρες ότι ο Θεός σέβεται ακόμα και το διάβολο. Διότι ήταν πλάσμα του και είναι πλάσμα του. Το οποίο παρεκτράπει και γι' αυτό βιώνει και αυτός το σκότος. Γι' αυτό βιώνει το σκότος ο διάβολος. Γι' αυτό ήδη υποφέρει ο διάβολος. Γιατί βιώνει το σκότος. Και γι' αυτό το λέμε σκοτεινό άγγελο. Ήδη το βιώνει. Διότι ξεκόπηκε από το φως. Δεν μπορεί να ταινίσει το φως πλέον. Και δεν θέλει ούτε τα πλάσματα του Θεού, τα υπόλοιπα, εμείς οι άνθρωποι, να βιώσουμε το φως και τη χαρά και τη ζωή. Και γι' αυτό τι κάνει. Έχει ξεχυθεί μαζί με τα δαιμόνια του, όσους περισσότερους μπορέσει να πάρει μαζί του. Εμείς είμαστε τα θύματα που πέφτουμε. Πέφτουμε σαν θύματα. Και ενώ ήρθε ο Χριστός και μας έδωσε τον τρόπο να προφυλαχτούμε, μας έδωσε την ασπίδα, μας έδωσε τη θωράκιση, το πώς θα θωρακιστούμε, εμείς δυστυχώς δεν θωρακιζόμαστε. Και σέβεται την προσωπικότητα, γιατί τι θα μπορούσε να κάνει ο Θεός, να τον καταργήσει τον διάβολο. Τον καταστρέψει μια για πάντα. Τον εξαφανίσει. Δεν το κάνει σεβόμενος την προσωπική ελευθερία του διαβόλου, όπως σέβεται την προσωπική ελευθερία του καθενός μας. Και μας αφήνει ο ίδιος ο Θεός να ζούμε παρότι αμαρτάνουμε. Και αυτό λέγεται φιλανθρωπία. Διότι ενώ αμαρτάνουμε, εν τούτης μας αναμένει να γυρίσουμε. Μας αναμένει να επιστρέψουμε. Μας αναμένει να έρθουμε κοντά του. Και ενώ θα έπρεπε, όπως έκανε στον διάβολο, στον νέο σφόρο. Αμάρτησε, τον ξέκοψε. Εμάς δεν μας ξέκοψε. Θα μπορούσε να το κάνει όμως. Και μόλις αμαρτάνουμε,
αυτομάτως να μας ξεκόψει, να επέλθει ο θάνατος. Και βλέπετε, δεν στέλνει το θάνατο ο Θεός. Γιατί δεν στέλνει το θάνατο? Γιατί είναι φίλος του ανθρώπου, γιατί αγαπάει τον άνθρωπο. Αναμένει τη μετανοιά του. Και γι' αυτό του δίνει καιρό μετανοίας. Αυτόν τον καιρό εμείς πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Αυτόν τον καιρό μετανοίας πρέπει να εκμεταλλευτούμε. Αυτή την προσωπική ελευθερία που μας χαρίζει ο Θεός, να μην την καταχραστούμε για το κακό. Γιατί δυστυχώς την ελευθερία αυτή εμείς τη χρησιμοποιούμε συγχειρότερα επί το κακό και επί το κακό και επί το κακό. Δεν τη χρησιμοποιούμε για το καλό. Δεν δίνουμε δάκρυα μετανοίας για να το κατανοήσουμε. Και τελικά έρχεται το τέλος και οι πληγές μας μένουν ανοιχτές. Και όταν οι πληγές του ανθρώπου μείνουν ανοιχτές, όταν πέσει μέσα στο έλεος του Θεού, τότε ο άνθρωπος αυτός θα αρχίσει να υποφέρει. Και θα υποφέρει λόγω του ότι εκείνος έχει ανοιχτές πληγές. Και το δροσερό νερό της θάλασσας, του ελαίους του Θεού, θα είναι εκείνο το οποίο, αντί να το δροσίσει, εκείνος θα το αισθάνεται ότι θα τσουρουφλήσει. Άρα δεν υπάρχει σκοτάδι. Υπάρχει μόνο φως. Δεν υπάρχει θέρμανση. Δεν υπάρχει, συγγνώμη, ψύχος. Υπάρχει μόνο ζέστη. Δεν είναι υπαρκτό το κακό. Είναι μόνο υπαρκτό το καλό. Η απουσία του καλού δημιουργεί το κακό. Δεν υπάρχει στην ουσία η κόλαση. Υπάρχει μόνο ο παράδεισος. Που ο άνθρωπος πλάστηκε απαρχής για τον παράδεισο. Και μόνο αυτό είναι υπαρκτό. Αλλά αν κάποιος θέλει να ζήσει τυφλός, δεν μπορεί ο Θεός να του πει μη ζήσεις τυφλός. Αλλά ζώντας τυφλός, θα κάνεις τη ζωή σου κόλαση. Και γι' αυτό η κόλαση ξεκινάει από εδώ. Και γι' αυτό η κόλαση ξεκινάει από εδώ. Και γι' αυτό ξεκινάει και ο παράδεισος από εδώ. Διότι όταν είμαι κοντά στο Χριστό, ήδη έχω αρχίσει και γεύομαι λίγα. Γιατί είμαι στην επίγεια ζωή. Λίγα από τα καλά του παραδείσου. Αισθάνομαι μέσα στην ψυχή μου τις ηλιακτίδες του Θείου Φωτός. Αισθάνομαι τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ενώ μερικοί άνθρωποι από εδώ έχουν αποφασίσει να βιώνουν την κόλαση. Και βιώνουν την κόλαση. Και γίνεται η ζωή τους κόλαση. Και τη βιώνουν την κόλαση. Και θα συνεχίσουν να τη βιώνουν. Γιατί αυτοί το επέλεξαν. Γιατί αυτοί το επέλεξαν. Υπάρχει λοιπόν διαρχία? Όχι. Μία είναι η αρχή του παντός. Μόνο ο Θεός. Υπάρχει μόνο φως και δεν υπάρχει σκοτάδι. Υπάρχει μόνο ζωή και δεν υπάρχει ο θάνατος. Ο θάνατος νικήθηκε κατά κράτος. Θανάτω θάνατον πατήσας. Και έτσι της μνήμας η ζωή χάρης άμενος. Αν κάποιος θέλει να βιώνει το σκοτάδι, είναι δικαιωμάτο που έχει το παιδό. Αν κάποιος θέλει να παραμείνει τυφλός, είναι δικαιωμάτο. Αν κάποιος θέλει να διώξει τη θέρμαση και να ζει στο ψύχος και να παγώνει, είναι δικαιωμάτο. Είναι δικαιωμάτο. Αλλά αυτός τη δημιουργεί μόνος του αυτή την κατάσταση για τον εαυτό του. Διότι ήρθε ο ιατρός των ψυχών και του σωμάτων. Να θεραπεύσει τις πληγές μας, να μας ανοίξει τα μάτια της ψυχής μας και να βλέπουμε και αυτό το φως, αλλά μπορούμε να δούμε και το άλλο φως. Και γι' αυτό αυτοί που φτάνουν σε μία αγιότητα ζωής, βλέπετε ότι μπορούν και βλέπουν και το άκτιστο φως. Που είναι οι ενέργειες του Θεού. Που υπάρχει ένα άλλο φως που δεν είναι το φως αυτό που βλέπουμε. Και που είναι πολύ πιο ισχυρότερο αυτό το φως από το φως του ηλίου. Και αυτό το φως αξιώθηκε και το είδε ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης.
στη μεταμόρφωση του Σωτήρος. Που ενώ ήταν η μέρα, ξαφνικά λέει ο Χριστός έλαμψε περισσότερο και από τον ήλιο. Έτσι αναφέρει η Γραφή. Και δεν μπορούσαν πλέον να βλέπουν τόσο φως. Άρα υπάρχει και ένα άλλο φως πέρα από αυτό το φως το φυσικό που βλέπουμε εμείς. Αυτό το φως λοιπόν να ευχηθούμε να βιώσουμε κι εμείς. Αλλά εξαρτάται από τη δική μας προσωπική επιλογή. Θέλουμε να βιώνουμε κοντά στο Χριστό. Αγωνιζόμαστε να κερδίσουμε τον Χριστό. Αγωνιζόμαστε και μέσα, γι' αυτό η Εκκλησία λέγεται, και μέσα στην Εκκλησία, η οποία λέγεται ιατρείο, είναι το νοσοκομείο που κλείνει τις πληγές με τα μυστήρια που έχει. Είμαστε στον χώρο της Εκκλησίας. Βλέπει το άλλο, δεν θέλει να πάει στην Εκκλησία. Δεν θέλει να ανήκει στην Εκκλησία. Και είναι δικαίωμά του. Τον σέβεται ο Θεός, όπως σέβεται και το πρόσωπο του διαβόλου. Σέβεται την προσωπική του ελευθερία. Εμείς τουλάχιστον είμαστε μες στον χώρο της Εκκλησίας. Αγωνιζόμαστε να κλείσουμε τις πληγές μας πριν μας έβρει ο σωματικός θάνατος. Γιατί αν προλάβουμε και τις κλείσουμε και θεραπευτούμε και είμαστε στα χέρια του Χριστού γιατρού, τότε πλέον δεν φοβόμαστε τίποτα. Εισερχόμεθα απευθείας, γευόμαστε από εδώ ήδη το Χριστό και συνεχίζουμε να τον γευόμεθα μετά και στην υπόλοιπη ζωή μας. Στη ζωή που εκπληθεί μετά το θάνατο και μετά την Ανάστασή μας. Της οποίας απαρχή έγινε ο ίδιος ο Χριστός μας. Είναι η απαρχή του και κοιμημένο. Είναι ο ίδιος η αρχή. Άρα και εμείς, αν ακολουθήσουμε αυτή τη γραμμή και βαδίζουμε στα ίχνη τα δικά του, πάνω στα ίχνη τα δικά του, είναι ο γιατρός μας, είμαστε μέσα στο νοσοκομείο, τότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Τότε δεν φοβόμαστε τίποτα. Και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αφήνουμε τα χέρια μας, όλα πάνω στα ίχνη. Τη ζωή μας ολόκληρη στα χέρια του Θεού. Κάποιοι δεν θέλουν να πείσουν. Εμείς τουλάχιστον να την αφήσουμε. Και ήδη σαν μοναχοί που είμαστε, σαν χριστιανοί που είμαστε βαπτισμένοι, την έχουμε αφήσει στα χέρια του Θεού. Αρκεί αυτό να το πιστεύουμε και να αγωνιζόμαστε και εμπράκτος να αποδεικνύεται. Και εμπράκτος να αποδεικνύεται. Και η χάρις του Θεού, η τα ασθενή θεραπεύουσα, έρχεται και τα ηλίποντα αναπληρεί. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.